καλά! Χριστός Ανέστη, σήμερα που γυρίζω το βίντεο είναι Πάσχα! Λοιπόν, έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε, γι' αυτό σήμερα που γυρίζω αυτό το βίντεο είμαι πολύ ενθουσιασμένη που έχω να σας δείξω αυτό εδώ το ανοιξιάτικο μακιγιάζ, το πολύ απλό που φοράω, ένα απλό ανοιξιάτικο μακιγιάζ, χωρίς πολλά πολλά. Έχω χρησιμοποιήσει καινούργια προϊόντα που έχω πάρει τώρα τελευταία. Έχω χρησιμοποιήσει αυτό εδώ το concealer από τη Maybelline, το Insta Anti-Age. Στα χείλη μου έχω φορέσει τις Golden Rose, το νούμερο 17, τα καινούργια της χρωματάκια, τα liquid χρωματάκια. Και στα μάτια μου έχω φορέσει αυτήν εδώ την καινούργια βάση για μένα, την I Love Stage από την Essence, την οποία... Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για τις καινούριες μου αγορές, γιατί μου άρεσαν όλες, με πρωταγωνιστή αυτό εδώ το κονσιλεράκι. Και δεν έχετε άλλο παρά να συνεχίσετε να βλέπετε το βίντεο για να δείτε πώς δημιούργησα αυτό εδώ το απλό, φρέσκο, ανοιξιάτικο μακιγιάζ. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς έκανα αυτό το μακιγιάζ που μόλις είδατε πριν, το ανοιξιάτικο, με τα καινούργια προϊόντα. Για να μην χρονοτριβούμε, έχω φτιάξει ήδη τα φρύδια μου, γιατί μου παίρνει αρκετή ώρα το να φτιάξω τα φρύδια μου και δεν θέλω να βγει πολύ μεγάλο αυτό το βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρόσωπο, θα ξεκινήσουμε με τη βάση του προσώπου και σαν primer θα χρησιμοποιήσω από τη Radiant το Matte Finish Transparent Base. Θα το εφαρμόσω με τα δάχτυλά μου. Βάζω λίγη ποσότητα στο δάχτυλό μου, όπως βλέπετε σας έχω ξαναμιλήσει για αυτό το primer σε ένα προηγούμενο βιντεάκι. Είναι ένα διάφανο primer, δεν έχει κάποιο χρώμα και το χρησιμοποιώ σε όλο μου το πρόσωπο για να κρατήσει τη βάση μου matte, μια και έχω λιπαρή επιδερμίδα. Το foundation που χρησιμοποιώ αυτήν εδώ την περίοδο είναι αυτό εδώ, είναι από τη MAC, το Match Master Foundation, το οποίο έχει και SPF 15. Χρειάζεστε 2 pump της αντλίας για να καλύψει πλήρως το πρόσωπό σας. Χτίζεται σαν foundation, δηλαδή μπορείτε να βάλετε κι άλλο αν θέλετε μία πλήρη κάλυψη, προσφέρει μία μέτρια κάλυψη με τα 2 pump της αντλίας. Θα κοιτάζω κάτω γιατί έχω τον καθρέφτη μου κάτω και θα κοιτάζω κάτω για να δω πώς εφαρμόζονται τα προϊόντα. Ίσως σε ένα καινούριο προϊόν, το οποίο θα συνεχίσω με τα μάτια μου και μετά θα βάλω το concealer. Λοιπόν, αυτό το καινούριο προϊόν, που για μένα είναι καινούριο, έχει κυκλοφορήσει αρκετά στην αγορά, είναι αυτή εδώ η βάση ματιών της Essence, είναι η I Love Stage. Αυτή η βάση ματιών δεν είναι η ροζουλή που έχει βγει, είναι η κανονική τους βάση. Αυτή εδώ η βάση, όπως βλέπω, έχει αυτό εδώ το applicator, είναι σαν concealer και πάμε να την εφαρμόσουμε στα μάτια μου, να δούμε πώς είναι. Θα την ταμπονάρω και αυτή με το σφουγγαράκι. Αν την ακουμπήσω είναι αρκετά κολλώδες ώστε να καθίζουν οι σκιές απάνω της. Θέλω να κάνω ένα ανοιξιάτικο χρώμα, γι' αυτό λέω να βάλω, θα χρησιμοποιήσω αυτές τις 2 παλέτες για τα μάτια μου. Η μία είναι In The Buff από W7 και η άλλη είναι η Beat It από W7, που και για αυτή σας έχω κάνει ολοκληρωμένο βιντεάκι. Να πάτε να το δείτε, να δείτε πώς γράφουν οι σκιές πάνω στο μάτι μου, γιατί έχω δοκιμάσει μία-μία τις σκιές πάνω στο μάτι μου. Και θα πάρω από αυτήν εδώ την παλέτα, αυτήν εδώ την σκιά, η οποία είναι μία χρυσή σκιά και λέγεται The Gable, με αυτό εδώ το πινέλο, το οποίο είναι για τοποθέτηση της σκιάς, και αυτή τη σκιά θα τη βάλω στο κινητό μου βλέφαρο σε συνδυασμό αυτή τη σκιά που σας έδειξα με αυτήν εδώ τη σκιά. Είναι 2 χρυσές σκιές, η μία είναι χρυσή με λίγο κόκκινο μέσα της και η άλλη είναι καθαρά χρυσή σκιά. Και βγαίνει αυτό εδώ το πολύ ωραίο χρυσό αποτέλεσμα. Και θα βάλω λίγο ακόμη από αυτές τις 2 σκιές που σας είπα.
Οι σκιές πάνω στη βάση κάθονται πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω. Καλύτερα από την προηγούμενη βάση μάτιων που είχα. Τους δίνει ένα αποτέλεσμα, όπως μπορείτε να δείτε, πολύ έντονο. Που με την προηγούμενη βάση αυτό το έντονο αποτέλεσμα με τις ίδιες σκιές δεν το είχα. Οπότε η βάση της SS με την πρώτη μου εντύπωση θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή τελικά. Οι σκιές είναι κάπως έτσι. Και τώρα θα πάω στην κόχη μου με το 217 πινέλο της MAC και θα πάρω από την παλέτα In The Buff αυτό εδώ το καφετί χρωματάκι, το οποίο είναι το τοπάζ. Θα πάρω λοιπόν αυτό εδώ το καφετί χρωματάκι και θα το βάλω στην κόχη του ματιού μου. Πραγματικά θέλει πολύ ελαφρύ χέρι, γιατί αυτό το καφέ χρωματάκι έχει πολύ καλή απόδοση και η βάση ματιών που έβαλα του δίνει ακόμα καλύτερη απόδοση. Αυτό εδώ από την παλέτα In Beat It, που είναι το BK, αυτό το άσπρο χρωματάκι, και θα το τοποθετήσω κάτω από το φρύδι μου για να κάνω ένα πιο ωραίο highlight. Καθαρό πινέλο καλύτερα. Και παίρνω μετά ένα blending brush και αναμειγνύω όλες τις σκιές καλύτερα. Γιατί το μυστικό στο μακιγιάζ είναι η ανάμειξη, η καλή ανάμειξη, ώστε να μην φαίνεται που αρχίζει και που τελειώνει η κάθε σκιά. Επειδή όμως βλέπω ότι χάθηκε λίγο το gold χρωματάκι που είχα βάλει στο κινητό βρέφαρο, θα ξαναπάρω τα δύο αυτά χρώματα και θα τα ξανατοποθετήσω. Εγώ συνήθως πλέον δεν βάζω ούτε eyeliner, ούτε βάζω σκιές στο κάτω βλέφαρο. Θέλω το κάτω βλέφαρό μου να είναι καθαρό. Αυτό που θα κάνω είναι να βάλω λίγη μάσκαρα και θα χρησιμοποιήσω μία μάσκαρα η οποία είναι πρόσφατο μου απόκτημα. Την έχω πάρει από τα Dust & Cream. Είναι από την εταιρεία UMA Cosmetics, η Viva La Volume μάσκαρα, η οποία δεν με έχει ενθουσιάσει αρκετά. Το βουρτσάκι της είναι κάπως έτσι. Δίνει αρκετό όγκο, δεν δίνει διαχωρισμό, δίνει αρκετό όγκο και μήκος στις βλεφαρίδες σας, αφαιρείται εύκολα, αλλά το κακό της είναι ότι δεν στεγνώνει εύκολα και μπορείτε να λερωθείτε πάρα πολύ εύκολα. Δεν είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με αυτή τη μάσκαρα, αλλά μια και είναι καινούρια, ας τη δούμε. Τη σκουπίζω καλά εδώ στο μπουκαλάκι της το προϊόν, γιατί πραγματικά είναι πολύ εύκολο να λερωθείτε με αυτή τη μάσκαρα. Οπότε να σας αφήσουμε λίγο τη μάσκαρα να στεγνώσει. Θα πάω στο υπόλοιπο πρόσωπο. Με το υπόλοιπο πρόσωπο, η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο καιρό δεν κάνω contouring στην καθημερινότητά μου. Απλά τώρα επειδή νύστευα και έχω πάρει μερικά κιλάκια, κάνω έτσι ένα ελαφρύ contouring. Αυτό που κάνω εγώ είναι να πάρω το ρούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα χρησιμοποιήσω Silky Touch Blush από την Essence, το 90 Summer Dreaming. Θα πάρω πολύ απλά ένα πινέλο για ρούς, θα το βάλω στο προϊόν μου. Αλλά έχει ένα τέλειο χρωματάκι, γι' αυτό και το αγαπώ, έτσι ένα κοραλλορόζ χρωματάκι της υγείας. Όπως βλέπετε, εγώ το ρούς το βάζω από το μήλο και πέρα και πάω μπροστά πάνω στα ζυγωματικά μου. Και αφού έβαλα το ρούς, θα προχωρήσω σε λίγα, όχι ακριβώς κοψίματα, θέλω, επειδή έχω πάρει κάποια κιλά και έχω κάνει μαγουλάκια,
να μου κοπούνε αυτά εδώ, αυτή εδώ η περιοχή, ώστε να δείχνω λίγο, λίγο πιο αδύνατη στο πρόσωπο. Παίρνω αυτό εδώ το πινελάκι και θα πάρω και... Είναι αυτό εδώ, είναι αυτές εδώ οι πέρλες λάμψεις, η natural, στην απόχρωση natural bronze. Και θα πάρω με αυτό να κάνω τα κοψίματά μου. Έχει αρκετά χρώματα μέσα όπως μπορείτε να δείτε. Τα παίρνω όλα μαζί τα χρώματα, κυρίως τα καφετιά. Και θα κάνω εδώ κάτω ακριβώς από το ρούζ ένα πολύ ελαφρύ κόψιμο. Το καλό με αυτό το προϊόν είναι, επειδή το φοράω κάθε μέρα και σαν ρούζ και σαν μπρόνζερ, είναι ότι διαρκεί πάρα πολύ το συγκεκριμένο προϊόν. Μπορεί όλα τα προϊόντα από το πρόσωπό μου να έχουν φύγει, αλλά αυτό είναι εκεί, δηλαδή για ώρες αφού το φορέσω. Και αφού έκανα έτσι ένα πολύ πολύ ελαφρύ κόψιμο, ίσα ίσα για να δείχνω λίγο πιο αδύνατη, να μην φαίνεται τα μαγουλάκια μου, θα βάλω και λίγο εδώ πάνω. Και θα το σβήσω λίγο εδώ πάνω. Και εδώ θα το σβήσω λίγο. Εγώ συνήθως πούδρα δεν βάζω. Δεν μπορώ τις πούδρες, ησυχία να μην είναι αλήθεια, αν και έχω λιπαρή επιδερμίδα και θα έπρεπε να βάζω πούδρα. Γιατί αυτό που κάνω είναι ότι πριν ξεκινήσω το μακιγιάζ μου, σίγουρα βάζω ένα primer με matte τελείωμα, οπότε όλη μέρα όποιο foundation και να βάλω κρατιέται matte. Και επειδή συχαίνω με την πούδρα, έχω βρει αυτό το κόλπο. Και τώρα θα προχωρήσω, στο concealer, το οποίο έχω ένα καινούριο προϊόν να σας δείξω. Αφού όλες λυσάξανε στο YouTube με αυτό εδώ το concealer, ποιος εγώ δεν θα το έπαιρνε να το δοκιμάσω? Είναι λοιπόν από τη Maybelline το concealer, που το θρυλικό concealer που ήρθε τώρα στην Ελλάδα, ενώ έχει κυκλοφορήσει αρκετό καιρό στο εξωτερικό. Είναι το Anti-Age, Instant Anti-Age από τη Maybelline. Λοιπόν, στην Ελλάδα έρχονται δύο αποχρώσεις, είναι μία πιο ανοιχτή και μία πιο σκούρα. Εγώ φυσικά, επειδή έχω ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, πήρα την πιο ανοιχτή. Όπως θα μπορέσετε να δείτε, το σφουγγαράκι του είναι άθικτο, γιατί θα το χρησιμοποιήσω πρώτα εδώ μπροστά σας να το δούμε μαζί. Ναι, πάμε να το δούμε. Ου! Θα το εφαρμόσω με... Βγάζει αρκετό προϊόν, μπορώ να πω. Θα το εφαρμόσω με το beauty blender μου. Νομίζω ότι έχω ενθουσιαστεί, η διαφορά φαίνεται φωτεινότατο το πρόσωπό μου κάτω από τα μάτια. Highlighter. Το highlighter που θα χρησιμοποιήσω δεν είναι άλλο από το Mary Lumanizer και θα πάω εδώ στα ζυγωματικά μου να εφαρμόσω το Mary Lumanizer. Να δώσω λίγη λάμψη στα ζυγωματικά. Και αφού βάλαμε και το highlighter μας και έχουν ολοκληρωθεί όλα, πάμε στο καλύτερο κομμάτι, το οποίο είναι το κραγιόν. Λοιπόν, για κραγιονάκι θα χρησιμοποιήσω ένα καινούριο μου απόκτημα από την Golden Rose, νούμερο 17, το οποίο είναι ένα θεσπέσιο κεραμίδο πορτοκαλί χρωματάκι. Πάμε να δούμε την απόχρωση στα χείλη μου. Η απόχρωση στα χείλη μου βγαίνει κάπως έτσι. Η αλήθεια είναι πως στην κάμερα βγαίνει πιο άτομη από ότι στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο έντονο το χρώμα του.
Και μόλις στεγνώσει γίνεται απόλυτα ματ. Θα βγάλω και την κορδελίτσα να δείτε ολοκληρωμένο το look. Το ανοιξιάτικο αυτό look που ήθελα να σας δείξω. Με προσθήκη νέων προϊόντων. Λοιπόν, το look είναι κάπως έτσι. Είναι ένα απλό ανοιξιάτικο μακιγιάζ. Είναι κάπως έτσι. Ήταν το μακιγιάζ, το ανοιξιάτικο που είχα να σας δείξω. Δεν έχετε άλλο παρά να με ακολουθήσετε σε όλα μου τα social media για να βλέπετε περισσότερο βίντεο από... Θα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!